Μετά το σεισμό, η κίνδυνη είναι ακόμα μεγάλη, λόγω των πιθανών μετασυσμών και των ζημιών που μπορεί να έχουν υποστεί τα κτίρια. Έτσι, μετά από έναν ισχυρό σεισμό, παραμένουμε στους χώρους συγκέντρωσης και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρχών, δεν μπαίνουμε σε κτίρια με ζημιές χωρίς την έγκριση των ειδικών, απομακρυνόμαστε από τις ακτές λόγω πιθανού τσουνάμι, μένουμε μακριά από κομμένα καλώδια, τζαμαρίες, μπαλκόνια και τιμόροπες κατασκευές. Σε λίγο πρόκειται να νιώσετε δύο από τους πιο ισχυρούς σεισμούς των τελευταίων χρόνων. Του Τσίτσι με μικρό εστιακό βάθος και διάρκεια και του Σεντάι που ήταν ενδιαμέσου βάθους και μεγάλης διάρκειας.